Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Λίγο, κύριε, εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, λέγομαι Βασιλικός, είμαι καθηγητής καρδιολογίας στο Αριστοτέλειο, για όσους δεν με γνωρίζετε. Όπως ξέρετε, εκτός από οι καινούργιες εξελίξεις στην ιατρική, δεν είναι μόνο τα μονοκλονικά αντισώματα ή τα καινούργια φάρμακα κτλ. Όλοι σιγά-σιγά αρχίζουν και μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη και όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν τα νευρονικά δίκτυα και θυμήθηκαν τις εξισώσεις κτλ. Και ξαφνικά γίναν όλοι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη. Και νομίζουμε ότι αυτό το μαύρο κουτί πατάς ένα κουμπί και σου βγάζει αποτελέσματα. Είναι όμως τα πράγματα έτσι. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οι τεχνικές, τα μαθηματικά, που ανάλογα τουλάχιστον με τις παλιότερες τεχνικές, ανάλογα τι δεδομένα θα τους δώσεις, ανάλογα και πώς θα τα εκπαιδεύσεις αυτά τα συστήματα, ανάλογα αποτελέσματα θα σου φτιάξουν. Για μας που ασχοληθήκαμε με αυτά, αυτό το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πλέον και ίσως δεν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι οι πληροφορικοί, είναι ο καινούριος τρόπος ανάλυσης των δεδομένων που αυτονομείται το σύστημα αυτό του λογισμικού και εκπαιδεύεται από μόνο του. Και ενδεχομένως να μην έχει σχέση και με τα δεδομένα που του δίνουμε εμείς, αλλά αυτό από μόνο του μπορεί και αξιολογεί και βάζει προτεραιότητες. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται στις περισσότερες επιστήμες και βεβαίως και στην ιατρική. Και έχουμε σήμερα δύο εξαιρετικούς συναδέλφους καρδιολόγους, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ και με τον τομέα αυτόν, τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Σταφυλά. Ο ένας θα προσπαθήσει να μας μιλήσει, να μας πείσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο της αθυρωμάτωσης είναι καλό πράγμα και άλλος ελπίζω να μας πείσει ή να μας δείξει όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αυτός ο τομέας. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπακογιάννη, τον οποίο έχω τη χαρά να πω ότι πέρασε από τα δικά μας τα χέρια ως καρδιολόγος, αλλά και εμείς περάσαμε από το δικό του μυαλό ως ασχολούμενος με την ψηφιακή ιατρική και θα μας μιλήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλό πράγμα. Μία παράκληση στους δύο ομιλητές, θα ήθελα να προσπαθήσετε να μας πείσετε και όχι να μας πείτε τελικά ο ένας καλό είναι αυτό, αλλά δεν θέλω να ακούσω μέσες λύσεις. Περιμένω πολλά από σας. Και ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση να μιλήσω για ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό το διάγραμμα, θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκινώντας ήδη από τον Τιούρινγκ το 1950, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας των υπολογιστών και της σύγχρονης πληροφορικής, με τη λογική ότι η βασική του αρχή ήθελε να δημιουργήσει μια μηχανή που να σκέφτεται όπως οι άνθρωποι και συγκεκριμένα να μπορεί να ξεγελάει τους ανθρώπους και σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε στη μέση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την μηχανή Ενίγμα που προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ως μελετητής και λάτρης της τέχνης της ρητορικής, ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνουμε αυτό που λέτε είναι η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου ή στην αξιοπιστία του. Το βλέπουμε καθημερινά, άλλωστε είναι η πολιτική τέχνη. Εν προκειμένου, νομίζω, και λόγω θέσης, αλλά και λόγω ιστορίας, δεν γίνεται αυτό. Επομένως, για να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί, όχι ασαφείς όμως, ξέρετε εσείς, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία σύνθεση των ιδεών, έστω και αν δείξουμε τους πόλους στο σημερινό debate που αφορούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αθεροσκλήνηση. Τι είναι λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη, έτσι για να ξεκινήσουμε από τα απλά, είναι ουσιαστικά εκείνος ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τις μηχανές να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι,
όταν κάνουν ασκήσεις και πράξεις και project που αφορούν κυρίως την επίλυση προβλημάτων. Και γιατί μπορούμε να μιλάμε σήμερα έτσι πιο έντονα, γιατί μας έπιασε κάτι, όχι προφανώς, είναι γιατί έχουμε μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Αυτό μας δίνει το υπόβαθρο να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι, να αξιοποιήσουμε δεδομένα που αφορούν την καθημερινότητά μας, είτε αφορούν την υγεία, είτε αφορούν άλλους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και γιατί λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε πολλά δεδομένα? Αυτό λοιπόν μας βοήθησε η ψηφιοποίηση των τεχνολογιών, AKA που λέμε το ίντερνετ. Όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως, και μιλάω για την πραγματικότητα όπως είναι τώρα, αναφερόμαστε στη μηχανική μάθηση. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πιο γενικό, αλλά όπου και να ακούσετε πλέον τεχνητή νοημοσύνη, είναι ουσιαστικά η χρήση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Και για να μην ακούγονται όλα αυτά έξω πραγματικά, τι είναι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης? Είναι εξισώσεις. Εξισώσεις που όμως με τις στατιστικές και τις σύγχρονες μεθόδους των μαθηματικών μπορούν να συνδυάζονται και να αλλάζουν μόνες τους μέσα από συγκεκριμένες εντολές που μπορούμε να καθορίζουμε εμείς ή που επιλέγουν αυτές. Συνήθως όμως, για αυτά που θα μιλήσουμε εμείς, τα επιλέγουμε εμείς. Είναι το λεγόμενο supervised learning. Είναι δηλαδή η μάθηση η οποία είναι επιβλεπόμενη και κατευθυνόμενη από εμάς. Υπάρχει και ο άλλος κλάδος, το unsupervised learning, που πετάμε τα δεδομένα που έχουμε και το σύστημα από μόνο του, δηλαδή οι εξισώσεις, προσπαθούν να βρουν patterns, προσπαθούν να βρουν πρότυπα εκεί. Και γιατί είναι χρήσιμη λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, πού μπορεί να μας βοηθήσει? Φαίνεται ότι σε όλα αυτά που βλέπετε στο slide, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι χρήσιμη. Δηλαδή στην πρόβλεψη, στην πρόγνωση, στη διάγνωση κάποιας νόσου, στη θεραπευτική διαχείριση, αλλά θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να έχει και έναν σκοπό. Και ο σκοπός είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα, αν μιλάμε για την υγεία του ασθενούς ή του ενδυνάμει ασθενούς ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος θέλει να κάνει έναν προληπτικό έλεγχο, και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ευρύτερα σωστό και ευρύτερα ωφέλιμο με την κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεταανάλυση από το Nature Report του 2020, η οποία συγκεντρώνει λοιπόν όλες αυτές τις μελέτες. Και έστω κι αν οι μελέτες αυτές μπορεί να έχουν ενδογενή προβλήματα, βρισκόμαστε όμως στη θέση με τις στατιστικές μεθόδους, όπως είναι η μέθοδη που χρησιμοποιούμε στη μεταανάλυση, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα. Και τι μας λένε αυτά τα δεδομένα όταν μιλάμε για στεφανία νόσου? Μας λένε ότι συγκεκριμένα μοντέλα, όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα, ή κάποιες άλλες τεχνικές, όπως είναι το Support Vector Machine, ιδιαίτερα με τη χρήση κάποιων άλλων επιπλέον τεχνικών, όπως είναι το Boosting που βλέπετε στο δεξί διάγραμμα. Όλα αυτά είναι τεχνικές και στατιστικές που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση. Είχαν σημαντικά μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία στο να διαγνώσουν την στεφανία νόσου. Μιλάμε για ένα επίπεδο 087-088, με όρο το 08 πολλές φορές για να πούμε και να αξιολογήσουμε μια από τις τεχνικές αυτές. Και μάλιστα, αν μιλήσουμε για τα κλινικά, τα παραδοσιακά κλινικά σκορ, πολλές φορές βρίσκονται κάτω από αυτές, από αυτά τα μεγέθη που συζητάμε εδώ. Δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ στο 09, γιατί εδώ, είναι, όταν λέμε custom, είναι συνήθως αλγόριθμοι που φτιάχνουν οι ίδιοι οι ερευνητές με βάση τη γνώση τους, οπότε δεν έχουμε κάποιο τρόπο external validation. Ωραία. Καλώς είναι αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παραπάνω και πώς μπορεί αυτό να είναι πιο εφαρμόσιμο στην πραγματική ζωή, με την έννοια ότι ένα θέμα που έχουμε στην προηγούμενη μελέτη είναι ότι πήρε πολλές μελέτες μαζί, που ο καθένας έχει τις δικές του τεχνικές και χρησιμοποίησε μόνο τα αποτελέσματα. Ας πάμε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο dataset. Εδώ πέρα οι δύο ερευνητές χρησιμοποίησαν το Cleveland Clinic Dataset, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά 303 ασθενείς και βάζοντας μέσα παραμέτρους από την καθημερινή κλινική πράξη. Δημογραφικά στοιχεία, επίπεδα χοληστερίνης, ποια είναι η πίεσή τους σε ηρεμία, τι αποτελέσματα έχουμε από το θάλιο στη μέγιστη κόπωση,
καθώς επίσης και άλλα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, όπως είναι το SLOP του ST. Στο διάγραμμα αυτό γίνεται ένα πρώτο ξεκαθάρισμα των παραμέτρων που είναι κλινικά σημαντικές. Και βλέπουμε ότι όσο πιο κοντά στο 1 βρισκόμαστε, βλέπετε εδώ είναι στεφάνεια νόσους ως σημείο αναφοράς. Όσο πιο κοντά στο 1 βρισκόμαστε ή στο μείον 1, τόσο πιο ισχυρή είναι η συσχέτιση των παραμέτρων αυτών με την στεφανία νόσο. Το μείον 1 είναι αντίστροφη συσχέτιση και στο συν είναι positive, είναι θετική. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το νευρονικό δίκτυο μαζί με άλλες ή ελέγχοντας και άλλες τεχνικές και μεθόδους μηχανικής μάθησης, συγκεκριμένα το νευρονικό δίκτυο έχει πετύχει ακρίβεια πάνω από 80% όλες οι μέθοδοι αυτοί και το νευρονικό δίκτυο πάνω από 93%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε ότι δεν χρησιμοποιήσαμε, δεν ήταν driven η μελέτη, δεν βάλαμε εμείς τα δεδομένα, αλλά από δεδομένα που έχουμε από την κλινική μας πράξη, εν προκειμένου από την Cleveland Clinic. Δεν ήταν prospective μελέτη, ήταν μελέτη, πήραμε από το σωρό και μπορέσαμε να προβλέψουμε σε αυτούς τους ασθενείς συγκεκριμένες την πιθανότητα να έχουν στεφανία νόσου. Σαφέστατα, οι ερευνητές εδώ δείχνουν ότι το επίπεδο ορίμανσης ενός τέτοιου αλγορίθμου είναι πάρα πολύ σημαντικό και παίρνει χρόνο γιατί χρειάζεται και άλλα data, ενώ μας δίνουν επίσης τα πλαίσια της αξιολόγησης του paper πώς ποια ήταν η βαρύτητα από κάθε από αυτούς τους παραμέτρους έτσι ώστε εμείς ως κλινικοί γιατροί να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν η ηλικία είχε σημαντικό ρόλο στο να κάνουμε prediction της στεφανίας νόσου. Στη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται ότι δεν ήταν σημαντική, ενώ το ECG της ηρεμίας, καθώς επίσης και το φύλλο, ήταν πολύ σημαντικοί παράγοντες. Food for thought. Και ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον paper από διάφορες ομάδες από όλο τον κόσμο, κυρίως από τη Γερμανία, τη Σουηδία, αλλά και από την Αμερική, χρησιμοποίησαν λοιπόν τα δεδομένα από το registry με 10.000 ασθενείς, προκειμένου να δουν τη θνητότητα σε ασθενείς που έχουν στεφανία νόσου. Που έχουν στεφανία νόσου χωρίς όμως να έχουν πάθει κάποιο έμφραγμα ή να έχουν, να έχουν κάνει revascularization ή ένα early revascularization μετά από αξονική στεφανιογραφία. Πήραμε λοιπόν τα δεδομένα της αξονικής στεφανιογραφίας μαζί με άλλες κλινικές παραμέτρους, τις οποίες βλέπετε εδώ. Επιλέξαμε 44 παραμέτρους από την αξονική στεφανιογραφία και 25 κλινικές παραμέτρους και χρησιμοποίησαμε αλγορίθμους της μηχανικής μάθησης προκειμένου να δούμε αν μπορούν να προβλέψουν το mortality και μάλιστα αν μπορούν να το προβλέψουν καλύτερα σε σχέση με τα υπάρχοντα risk scores. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μια στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στην προβλεπτική αξία του μοντέλου αυτού για την πενταετή θνητότητα των ασθενών αυτών που είχαν διαγνωσμένη στη CT στεφανιά νόσο αλλά σε υποκλινική μορφή σε σύγκριση με τα υπάρχοντα κλινικά σκορ. Και δεν φτάνει μόνο εδώ. Πάμε λίγο παραπέρα σε πιο σύνθετα προβλήματα. Μπορούμε, παίρνοντας δεδομένα από τη στεφανιογραφία και κλινικά δεδομένα, να προβλέψουμε το stent risk στενώσεις? Αυτή η μελέτη μας λέει ναι. Με 263 ασθενείς από το Γκράσια, από την Ισπανία, τη μελέτη, αναφορικά με την εμφύτευση των stent paclitaxelis και χρησιμοποιώντας 68 παραμέτρους και δημογραφικά και κλινικά, αλλά και χαρακτηριστικά του stent και των αγγειογραφικών δεδομένων, μας δείχνει λοιπόν ότι το μοντέλο μας απέδωσε πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλα σκορ που χρησιμοποιούνται όπως το Presto ή το Event για την εκτίμηση του ρίσκου επαναστένωσης. Επίσης, οι ερευνητές εδώ μας δείξαν ποιοι ήταν οι παράμετροι στο μοντέλο μας που είχαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα, αναγνωρίζοντας για παράδειγμα το διαβήτη σαν ένας από τους σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες για επαναστένωση. Συμπερασματικά, ξέρουμε λοιπόν ότι η στεφανιά νόσου είναι η πιο συχνή καρδιοπάθεια. Εξού και μας ενδιαφέρει λοιπόν να βρούμε τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί απίστευτες δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν εργαλεία διαθέσιμα, τουλάχιστον σε ερευνητικό επίπεδο, όπως είδαμε και από τον κύριο Αντωνιάδη πριν, τα οποία
μπορούν να μας υποστηρίξουν και για την πρώιμη διάγνωση και για την πρόγνωση, αλλά και για θεραπευτικές τυχόν επιλογές. Αλλά αυτό θα ήταν κάτι πολύ λίγο αν δεν σκεφτούμε το μέλλον που έρχεται μπροστά, ένα μέλλον που μας υπόσχεται το Super Intelligent AI, που μιλάμε για πλήρως αυτόνομα συστήματα. Ωστόσο, και εδώ θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά θα πρέπει να είμαστε και αρκετά προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το τελευταίο δεν μου άρεσε καθόλου, Κώστα. Τι να κάνω, έχουμε στρίβιν δια του αραβόνος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ο κύριος Σταφυλάς θα είναι πιο επιθετικός ή πιο σαφής. Ο κύριος Σταφυλάς είναι επίσης διαπρεπής κλινικός καρδιολόγος και ασχολείται με την ψηφιακή ιατρική και είναι ο διευθυντής της εταιρείας HealthLink. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω για άλλη μια χρονιά στο συνέδριο. Εγώ θα υπακούσω, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι λίγο περισσότερο επιθετικός και ο λόγος είναι ότι εγώ είμαι κλινικός καρδιολόγος, έχω το ιδιωτικό μου ιατρείο στην Καλαμαριά και βλέπω ασθενείς με στεφανία νόσο. Και δεν έχω πιστεί για το πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα εξωτικά που μας ανέφερε ο κύριος Μπακογιάννης στην καθημερινή κλινική πρακτική, προκειμένου να πάρω καλύτερες αποφάσεις για τους ασθενείς μου. Διάβασα κι εγώ κάποια από αυτά τα άρθρα. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σύστημα που προσπαθεί να μιμηθεί την ανθρώπινη σκέψη και να συμπεριφερθεί σαν άνθρωπος, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις με βάση τη λογική. Και σίγουρα υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες υποστηρίζουν αυτά που λέει ο κύριος Μπακογιάννης, άλλες φορές πιο πιστικά και άλλες φορές λιγότερο πιστικά. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Και το αλλά έχει να κάνει με το είναι πραγματικά δυνατόν να πιστέψουμε ότι οι υπολογιστές είναι έξυπνοι ή μπορούν να υποκαταστήσουν έναν γιατρό στην καθημερινή κλινική πρακτική. Είναι πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη αντικειμενική και μπορεί πάντα να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις. Είναι τόσο καλύτερη από έναν κλινικό γιατρό ή από έναν ερευνητή και είναι τόσο σημαντικό, παράδειγμα, η μελέτη που ανέφερε ο κύριος Μπακογιάννης για την πρώιμη διάγνωση και την διαστρωμάτωση των ασθενών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της αξονικής στεφανιογραφίας. Και εκεί που τρομοκρατήθηκα ήταν στο τέλος, το τι μας περιμένει για το 2060. Αυτό το Super AI πραγματικά με τρομοκράτησε, η ιδέα ότι θα αφήσω μία μηχανή να παίρνει αποφάσεις για μένα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Alan Fraser, ο οποίος προφανώς δεν έχει σε μεγάλη υπόλοιψη την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρίως όμως είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έναν έξυπνο αλγόριθμο, αλλά ο αλγόριθμος στην πράξη είναι το αποτέλεσμα της ευφυΐας και της εμπειρίας μηχανικών μέχρι τώρα. Πολύ χαίρομαι που ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων γιατρών ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Και όσο αφορά το αν αυτό είναι αντικειμενικό ή όχι, αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει δομηθεί, που είναι η αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου αλγορίθμου και το πρόβλημα που έχουμε στην κλινική πράξη και αυτό που το βλέπουμε και στις δημοσιεύσεις, είναι ότι η διαδικασία που υπάρχει σήμερα είναι ότι έχουμε μηχανικούς και μαθηματικούς οι οποίοι αναπτύσσουν έναν αλγόριθμο, ο οποίος βάζει κάποια νούμερα, βγάζει κάποια άλλα και μετά έρχεται σε εμάς και λέει, ωραία, εγώ έχω έναν αλγόριθμο που βάζω κάποια νούμερα, βγάζω κάποια άλλα. Πού νομίζει, τι δεδομένα έχεις να βάλουμε μέσα να δούμε τι θα βγάλει. Και εμείς ενθουσιαζόμαστε γιατί έχουμε κάτι το οποίο βάζουμε νούμερα, βγάζουμε νούμερα, αλλά δεν ξέρουμε αυτό πώς θα το χρησιμοποιήσουμε στην κλινική πρακτική. Αναφέρεται συχνά και όλοι έχουμε δει θετικές δημοσίευσεις. Θα βρείτε πολύ δύσκολα να βρείτε μια δημοσίευση η οποία να λέει ότι έχει χειρότερα αποτελέσματα η μηχανική μάθηση, γιατί απλά αυτή δεν θα δημοσιευτεί. Έτσι, το publication bias είναι γνωστό. Υπάρχουν όμως και οι δημοσιεύσεις, οι οποίες αυτή είναι μια δημοσίευση, μια συστηματική ανασκόπηση του 2019 από το Harvard, η οποία δείχνει ότι σε συστηματική ανασκόπηση μελετών που δίνουν όλα τα δεδομένα σε σχέση με την διαγνωστική απόδοση γιατρών και αντίστοιχα ενός AI αλγορίθμων, στην πράξη δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές όταν τα δεδομένα ήταν validated και καθαρά. Και το ανέφερε ο κύριος Μπακογιάννης, ένα πρόβλημα που έχουμε συνήθως δεν είναι μόνο
ότι είναι single center studies, αλλά είναι ο μικρός αριθμός των ερευνητών, των κλινικών γιατρών. Θα το δείτε και σε μια άλλη μελέτη, ότι έχουμε ένα αριθμό 4 γιατροί, 8 γιατροί. Μιλάμε για τέτοιους αριθμούς και παραμέτρους οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Μια άλλη μελέτη, και αυτή ήταν από το Πανεπιστήμιο του Harvard, είναι δοκίμασαν έναν αλγόριθμο, το Human DX, το οποίο το χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής και γιατρών, όπου δημιουργούν κλινικά σενάρια και δοκιμάζουν ποια είναι η κλινική απόδοση. Και εκεί χρησιμοποίησαν και αυτά που λέμε τα symptom checkers, προκειμένου να δούνε ποιος βγάζει διαγνωστική ακρίβεια. Εδώ οι γιατροί σε 3 group διαφορετικών σενάριων είχαν καλύτερη απόδοση από αυτοματοποιημένα symptom checker, και όσο πιο πολύπλοκο ήταν το μοντέλο, όσο πιο μη συμβατικό ήταν το μοντέλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά. Οι περισσότεροι σχεδιασμοί στις κλινικές μελέτες είναι η σύγκριση του ανθρώπου με τη μηχανή, με τον υπολογιστή, με έναν αλγόριθμο. Στην κλινική πράξη όμως δεν κάνουμε αυτό. Στην κλινική πράξη, αν έρθει ένα καινούριο device, ένας υπέρηχος, υπάρχει ο κλινικός γιατρός που μπορεί να αποφασίσει, είτε λαμβάνοντας υπόψη αυτό που θα του υποδείξει ο αλγόριθμος που έχει μέσα, για παράδειγμα η αυτόματη μέτρηση στον υπέρηχο, ή θα λάβει μια απόφαση χωρίς αυτό. Και αρχίζουμε τώρα και έχουμε μια καινούρια γενιά μελετών, οι οποίοι πηγαίνουν να αξιολογήσουν το να αποφασίσει ο γιατρός χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιον τέτοιο αλγόριθμο, με την χρήση του. Και εδώ, ενώ υπάρχει ένας αριθμός μελετών που δείχνει στην πράξη ότι μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, είναι μεγάλο το ποσοστό των ασθενών στο οποίο δεν έχουμε αλλαγή, ή και σε κάποιες μελέτες ότι χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο αλγόριθμο έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Και το πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Μικρός αριθμός κλινικών γιατρών ή κέντρων που συμμετέχουν στις περισσότερες περιπτώσεις και ένας υψηλός αριθμός bias στις μελέτες. Και αυτό είναι ο λόγος που πολλές φορές, προφανώς οι ερευνητές όλοι θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, υπερεκτιμούμε και υπερτονίζουμε μερικές φορές τα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με λογιστική παλινδρόμηση. Νομίζω οι περισσότεροι, όσοι είχαμε την τύχη να κάνουμε διδακτορικό, χρησιμοποίησαμε τη λογιστική παλινδρόμηση και εξοικειωθήκαμε με αυτή. Πόσο πιο αποδοτική είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ναι, υπάρχουν data sets που φαίνεται ότι είναι πιο ακριβής και μπορεί να φανεί χρήσιμη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, και αυτή είναι μία άλλη μετα-ανάλυση από το Βέλγιο, με την κυρία Χριστοδούλου, όπου και εκεί έχουμε εκπρόσωπο, η οποία πήρε 71 μελέτες, με συγχωρείτε, οι οποίες είχαν ένα δείγμα από 1.250 ασθενείς μέχρι 4 εκατομμύρια μεγάλα data set, με περισσότερες από 19 διαφορετικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ, σε αυτές τις μελέτες, διαπίστωσαν ότι το 68% έχει πιθανά bias ως προς τα δεδομένα. Και εδώ είδανε, λοιπόν, ότι όταν πηγαίναμε να συγκρίνουμε το σύνολο των μελετών, τότε δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ του αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης και της λογιστικής παλινδρόμησης. Και μάλιστα, όταν στις μελέτες που υπήρχε υψηλός κίνδυνος bias, μόνο σε αυτές έδειχνε ένα μικρό όφελος η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα τα ερωτηματικά παραμένουν. Και εκτός από τα κλινικά και τα μεθοδολογικά ζητήματα, προκύπτουν και ηθικά ζητήματα, ζητήματα διαχείρισης. Είμαστε σίγουροι ότι όταν έχουμε μια πρώιμη διάγνωση πιο νωρίς, ότι είναι καλό? Και πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη γνώση? Πώς θα διαχειριστούμε τη γνώση? Μπορεί κάποιος να πει, το να ξέρω ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μια ομάδα ασθενών μετά την ανάλυση των δεδομένων των αξονικών στεφανιογραφιών χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο, ενδεχομένως να είμαι πιο επιθετικός στην πρόληψη. Ναι, αλλά ποιες είναι οι συνέπειες αν κάνουμε παραπάνω εξετάσεις από αυτές που χρειαζόταν? Αν αυτόν τον ασθενή μετά την αξονική στεφανιογραφία τον στείλουμε να κάνει και μια κλασική στεφανιογραφία, αν του χορηγήσουμε και μια στατίνη παραπάνω και μια διπλή αντεμοπεταλιακή αγωγή, χωρίς να ξέρουμε στην πραγματικότητα ποια θα ήταν τα πραγματικά του αποτελέσματα? Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν και βγάζουν ένα αποτέλεσμα με βάση τα αποτελέσματα και τα δεδομένα που βάζουμε μέσα. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κατανοήσει καλά και μπορούμε να περιγράψουμε τους ασθενείς με στεφανία νόσο? Για ποιο λόγο ασθενείς που έχουν τους ίδιους παράγοντες κινδύνου εξελίσσονται διαφορετικά?
Είναι ο φαινότυπος, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες, είναι γονιδιακοί παράγοντες. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα σε ένα μοντέλο έχουμε βάλει όλους αυτούς τους παράγοντες και μπορούν να προβλέψουν με τον ίδιο τρόπο ποιο θα είναι το πιθανό αποτέλεσμα. Είμαστε βέβαιοι δηλαδή για έναν ασθενή που θα προβλέψουμε μια κακή έκβαση ότι αυτή η έκβαση θα συμβεί. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να προβλέψουμε εκβάσεις στην καρδιακή ανεπάρκεια. Μα τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε δεν είχαν μέσα τους SGLT2, αν θέλετε, για να γίνουμε επίκαιροι. Άρα διαχειριζόμαστε ήδη τους ασθενείς διαφορετικά. Πώς διαχειριζόμαστε αυτό το δεδομένο? Αυτά όλα είναι ερωτηματικά που νομίζω ότι προκύπτουν εύκολα. Και για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να υιοθετήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι υπολογιστής. Guidelines. Αν διαβάσω κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες που δεν μπορώ να τις καταλάβω, δυσκολεύομαι να τις υιοθετήσω. Πόσο μάλλον ένα μηχάνημα μου υποδεικνύει το τι να κάνω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και να δημιουργήσουμε τις διαδικασίες ώστε να μπορούμε να εμπιστευτούμε έναν αλγόριθμο πριν υιοθετήσουμε αυτό που λέει. Και αυτή δεν είναι καχυποψία, δεν είμαι καθόλου οπισθοδρομικός. Χρησιμοποιώ εργαλεία ψηφιακής υγείας, είναι κομμάτι της δουλειάς μου, άρα μου αρέσει αυτό το κομμάτι και αυτός ο χώρος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το να βλέπουμε τόσους διαφορετικούς κανόνες για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε μελέτες. Σε μελέτες για διάγνωση, για αντιμετώπιση, για πρόληψη. Το ποιες είναι οι ρυθμιστικές διαδικασίες που πρέπει να περάσουμε για να πάρει ένας αλγόριθμος μέσα σε μια συσκευή πιστοποίηση προκειμένου να την χρησιμοποιήσουμε, νομίζω ότι αποδεικνύει περίτρανα ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, ότι πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά προκειμένου να κατανοήσουμε και να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για να βγουν όλα αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι τα δεδομένα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα από την Ασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να προβλέψουμε την εξέλιξη της αφιερωμάτωσης στον ελληνικό πληθυσμό? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά δεδομένα? Ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα, στο πρόβλημα της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων? Επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που αφορά κυρίως στην Ευρώπη, στην Αμερική τα πράγματα είναι καλύτερα, όπως και στην Ασία. Υπάρχει μια πρωτοβουλία, το European Health Data Space, που στην πράξη θα μας υποχρεώσει, όπως και το GDPR, όλα τα δεδομένα υγείας των ασθενών που παρακολουθούμε να είναι διαθέσιμα σε ένα ευρωπαϊκό κοινό αποθετήριο δεδομένων υγείας, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την έρευνα. Έχουμε δυσκολίες στην Ελλάδα, έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες. Τον επόμενο μήνα θα ανακοινώσουμε το πλαίσιο για τη δευτερογενή αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων υγείας στην Ελλάδα. Η αξιοποίησή τους αυτή θα βοηθήσει τις ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα προκειμένου να παράξουν αλγόριθμους που να είναι πιο ακριβείς και πιο συνεπείς. Είχαμε την τιμή να το συντονίζουμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας εδώ στο Ηράκλειο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη και την Ιατρική Σχολή, αλλά και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά επιστημονικών εταιριών, συλλόγων ασθενών, ανθρώπων από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανθρώπους που είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, πληροφορικοί που δουλεύουν στην πληροφορική υγείας, αλλά και κλινικοί γιατροί, ακόμη και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα. Δεν έχουμε τα δεδομένα αυτά που να μπορούν να μας βάλουν στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή κλινική πρακτική. Πάρα πολλές μελέτες, χωρίς όμως υψηλή ποιότητα και χωρίς κυρίως απόδειξη το ποια είναι τα outcomes, ποια είναι οι επιπτώσεις στις κύριες εκβάσεις. Πρέπει αυτό να το αξιολογήσουμε. Οι Βρετανοί, που είναι πιο συστηματικοί άνθρωποι και πιο απλοί στη σκέψη, λένε ότι αν εγώ θέλω να υιοθετήσω κάτι καινούριο, πρέπει πρώτον να δω πόσο καλύτερα δουλεύει από την καθημερινή κλινική πρακτική αυτό που κάνω τώρα, και μετά να δω πόσο παραπάνω μου κοστίζει. Αυτό λοιπόν ακόμη δεν το έχουμε. Τώρα ξεκινάνε οι προσπάθειες. Και αυτό γίνεται με μια διαδικασία που λέγεται αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. Θα το ακούμε όλο και περισσότερο και τα ακούμε τα τελευταία χρόνια, η Health Technology Assessment, που είναι μια διεπιστημονική, συστηματική και διαφανής διαδικασία που χρησιμοποιεί σαφείς μεθόδους για να καθορίσει την αξία μιας τεχνολογίας υγείας σε διαφορετικά σημεία του κύκλου ζωής. Και η μεγάλη πρόκληση εδώ είναι ότι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης ή μηχανικής μάθησης είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αξιολογήσουμε με τον ίδιο τρόπο που αξιολογούμε ένα φάρμακο, και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση αυτών των τεχνολογιών.
Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, ελπίζοντας ότι σας έχω πείσει ότι πρέπει να τρομοκρατηθούμε περισσότερο παρά να είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε χωρίς καμία κριτική την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ακόμη ένα θέμα, πρέπει να είναι οι διαδικασίες να είναι πιο διαφανείς και νομίζω ότι ακόμη δεν κατανοούμε καλά την τεχνητή νοημοσύνη και τις χρήσεις της. Και πρέπει και εμείς οι ίδιοι να πιέσουμε και προς τις ρυθμιστικές αρχές να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η νέα τεχνολογία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρειάζεται η συμμετοχή των γιατρών που πρέπει να θέσουν συγκεκριμένα κλινικά προβλήματα και από το κλινικό πρόβλημα να ξεκινάει η λύση. Και όχι να παρουσιάζονται αλγόριθμοι και να προσπαθούμε με διαθέσιμους αλγορίθμους να λύνουμε ουσιαστικά προβλήματα. Και βέβαια πρέπει να καταλάβουμε και να συμμετέχουμε και νομίζω ότι η κοινότητά μας συμμετέχει πολύ ανεργά πλέον σε αυτό και θα συμμετέχει ακόμη πιο ενεργά στο τέλος. Είναι όμως σαφές ότι για πολύ λίγες λύσεις υπάρχουν αποδείξεις πιστικές ότι έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο και συνεπώς είμαστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσουμε στην πράξη. Πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργήσουμε τα δεδομένα που χρειάζονται, τα ακριβή και πλήρη δεδομένα που χρειάζονται για να έχουμε πιο ολοκληρωμένους αλγόριθμους. Και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το πώς θα διαχειριστούμε ηθικά ζητήματα, σαν αυτό για παράδειγμα, όπου έρχεται ο ασθενής μας, τον εξετάζουμε, κάνουμε μια ενδελεχή κλινική αξιολόγηση, κάνουμε και υπέρηχο και τεστ κόπωσης, του λέμε ότι όλα είναι καλά, βάζουμε τον αλγόριθμο εκεί τα δεδομένα του και λέει θα πεθάνει σε 2 χρόνια. Πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια πληροφορία? Ευχαριστώ. Ευτυχώς ήρθε και ο κύριος Σταφυλάς και μας άναψε το θέμα, κύριε Μπακογιάννη. Θέλετε να πείτε τίποτε? Εννοείται, βέβαια. Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή φοβήθηκα, έτσι όπως ξεκίνησε ο κύριος Σταφυλάς, λέω πάει με κατατρόπωση. Αλλά μετά, όσο περνούσε η ομιλία, ήταν σαν ένα βιβλίο που η εισαγωγή σε εξητάρει, αλλά το περιεχόμενο, εντάξει. Και τι θέλω να πω με αυτό? Μα σας τα είπα εγώ, αυτά που είπε ο κ. Σταφυλάς. Και τι σας είπα? Το βασικό ορισμό, ότι η τεχνική νοημοσύνη is like humans. Και το δεύτερο, θεωρώ ότι απευθύνουμε σε έγκριτους συναδέλφους, επικαλούμε την κοινή λογική. Και τι σημαίνει αυτό, για να εξηγηθώ? PCSK9 inhibitors ρίχνουν χοληστερίνη, μειώνουν την αθερωματική πλάκα, ακούσαμε και πριν. Για ποιον από εμάς δεν είναι black box το πώς δρούν? Superhuman intelligence. Το 2060 δηλαδή θα έχουμε αυτόνομες τεχνικές. Είμαι νέος μπαμπάς, θα με ανησυχούσε αν μετά από 30 χρόνια έπρεπε να ξεσκατίζω τα παιδιά μου. Και όσον αφορά το consideration, τα regulatory, προφανώς είμαστε όλοι εδώ μαζί και αυτή είναι η κοινή λογική για να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να κλείσω από τη δική μου πλευρά λέγοντας ότι όλες οι απόψεις, ειδικά στο κομμάτι αυτό, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες, πρέπει να υπάρχει κριτική άποψη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην εξέλιξη και στη μάθηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν a bit harsh. Κύριε Σταφυλά, θέλετε να γυρίσετε την μπάλα λίγο? Ένα σύντομο σχόλιο. Το βράδυ που τελειώνω το ιατρείο μου, χτυπάει με το που μπαίνω στο ασανσέρ, παίρνω ένα μήνυμα στο ρολόι μου. Έχετε, σε 5 λεπτά θα είστε στο σπίτι σας. Μια φορά δεν μου είπε ότι σε 15 λεπτά θα είστε σε εκείνο το μπαράκι, αλλά το κακό είναι ότι πέφτει πάντα μέσα. Είμαι στο σπίτι μου. Τώρα, 2 μέρες που είμαστε εδώ, δεν λέει τίποτα, δεν έχει άποψη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε δεδομένα και τα δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά με αυτό που κάνουμε προκειμένου να μας καθοδηγήσουν σωστά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η αντιπαράθεση. Επιτέλους να ακούσουμε και μια αντιπαράθεση. Όποτε πάμε σε συνέδριο, όλο λένε τι ωραία τα είπε ο ένας, τι ωραία τα είπε ο άλλος. Εγώ να κάνω ένα σχόλιο, το είπε και ο κύριος Σταφυλάς στο τέλος. Εγώ θα ανησυχούσα, δεν θα ανησυχούσα ούτε για τους αλγορίθμους, ούτε για τους μηχανικούς, ούτε τίποτα. Θα ανησυχούσα για τους ημιμαθείς συναδέλφους, που θα δούμε πάρα πολλούς
τα επόμενα χρόνια, που θα μιλάνε με το δάχτυλο όλοι, σαν τον Λούθυρο, και θα λένε, μας είπε αυτό και τα λοιπά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ καλή, αρκεί να ξέρεις τι να αξιολογείς από αυτό το πράγμα, διότι μπορείς να μπεις σε ένα κικαιώνα με 0,97 και τα λοιπά και διάφορες μαθηματικές εξισώσεις που να μην καταλαβαίνεις τι πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τι όχι. Και το πρόβλημα που υπάρχει για μένα τώρα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα λυθεί, είναι ότι όλα αυτές οι λύσεις έχουν βγει από συγκεκριμένα προφίλ ασθενών. Αν έχουμε βάλει μόνο άσπρους, το είπε και ο κύριος Σταφυλάς πάνω κάτω, αν έχουμε βάλει μόνο άσπρους στον αλγόριθμο, γιατί έχουμε άσπρους, δεν έχουμε μαύρους εδώ, δεν μπορείς να βγεις και να λες ότι για όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα είναι καλό. Θα πρέπει να λες ότι είναι για τους άσπρους. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω είμαστε στην ώρα μας.